τα ασθενοφόρα καταφθάνουν ένα μετά το άλλο στα νοσοκομεία της Τρίπολης στη Λιβύη, που γέμισαν με νεκρούς και τραυματίες μετά τη δολοφονική επίθεση των πολιτοφυλάκων. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ ξεπερνούν τους 300 εκείνοι που τραυματίστηκαν. Παραστρατιωτικοί άνοιξαν πύρα εναντίον του πλήθους που διαδήλωνε και κρατούσε υψωμένες σημαίες της Λιβύης αλλά και λευκές, ένδειξη των ειρηνικών προθέσεων. Αμέσως επικράτησε χάος, με τους διαδηλωτές σε κατάσταση αλλοφροσύνης να επιχειρούν να απομακρυνθούν. Άρχισαν να μας πυροβολούν. Υπάρχει παντού αίμα λιβικό. Θέλω να πω ότι όλοι είναι προδότες. Πού βρίσκονται η αστυνομία και ο στρατός? Οι πιο θαραλέοι κατάφεραν να πλησιάσουν και να συλλάβουν πάνοπλους πολιτοφύλακες. Μετά το λουτρό αίματος, ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Ζεϊντάν κάλεσε τους πολιτοφύλακες να εγκαταλείψουν την Τρίπολη και όλες τις μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, το νέο συμβάν επιβεβαιώνει ότι οι ένοπλες ομάδες δρούν ανεξέλεγκτα.